Μια χαρά, μια χαρά. Για το... Επειδή τελειώσατε για τα φιλικά του... Ολυμπιακός φιλικά πρόγραμμα έχει βγάλει στην Ισπανία. Για τα φιλικά του Παναθηναϊκού, να πω ότι του Ολυμπιακού θα μεταωθούν από την Κοσμοτέ. Α, ωραία, εντάξει. Να έχει κόσμος να βλέπει, έτσι, γιατί... Ωραία. Ναι, να μην έχουμε στέρηση. Βέβαια. Γιατί είναι και πολλοί που βλέπουν μόνο Παναθηναϊκό, μόνο Ολυμπιακό, μόνο ΑΕΚ. Δεν τους νοιάζει να παίζει Βραζιλία, Αργεντινή και τέτοια. Είναι κολλημένοι με τις ομάδες. Τι να πω τώρα, αυτό το λες για μένα, φαντάζομαι. Όχι, πολλοί κόσμος, πολλοί κόσμος. Λοιπόν, θα παίξει ο Ολυμπιακός 1 Δεκέμβρη με μια ομάδα από την Championship. Όχι την Coventry, και θα παίξει και στις 4 ή 5 του μηνός με την... Σταντάρ Λιέγης, του Ζίγκερ Νάγκελ. Και στις 10 του μηνός στο Καραϊσκάκι με την Νότιχαμ, την εξαδέρφη Νότιχαμ. Καταρχάς, βέβαια, σήμερα που ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο, να πούμε καλή επιτυχία στους 4 ερυθρόλευκους, κάτι που έκανε βεβαίως και η ΠΑΕ Ολυμπιακός, στους 2 Χουάνκ, τους Κορεάτες, και στους 2 Αφρικάνους, τον Σισε και τον Κούντε. Τέσσερις παίκτες Ολυμπιακού στο παγκόσμιο κύπελο. Αλλά υπολογίζεται μόνο ένας ουσιαστικά από τον Ολυμπιακό, έτσι. Τουλάχιστον αυτό φαίνεται από τη διαχείριση που υπάρχει. Του Χουάνκ, του αυτή την εποχή, ναι. Αυτή τη στιγμή, ναι. Και ξεκινάει η πρεμιέρα η Κορέα και βάζει γκολ ο Ουιτζό. Γιατί όχι, μακάρι. Μακάρι. Κάθε παίκτη σου να πηγαίνει καλά. Από τη στιγμή στις εθνικές, από τη στιγμή που τον παίρνουν και στον αφαιρούν και στον στερούν, είναι καλό για πολλούς λόγους. Αρκεί να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Αυτό είναι το πρωτεύον. Αντιθέτως, το Μουντιάλ δεν θα είναι η πρώτη φίρμα, να το πούμε, του Ολυμπιακού, ναι. Χάμες. Ναι. Γιατί η Κολομβία αυτή τη φορά δεν προκρίθηκε, σε αντίθεση με τα προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Και έτσι ο Χάμες έπαιξε χθες ένα φιλικό που έδωσε η Κολομβία με την Παραγουάη, μια άλλη ομάδα που δεν είναι στο παγκόσμιο κύπελο, έπαιξε μισή ωρίτσα στο τέλος και ξεκίνησε με μια πάσα η φάση από αυτόν του δεύτερου γκολ, και έδωσε η Κολομβία 2-0. Ναι, του Φαλκάου τον γκολ. Α, του Φαλκάου, μπράβο, ναι, έτσι. Για τον Χάμες αυτό που μπορούμε να πούμε, επειδή πολλά ήδη έχουν αρχίσει να λέγονται για το μέλλον του, και επειδή πάει καλά, βέβαια, επειδή είναι ο Χάμες και λοιπά, είναι ότι μπορούμε να δώσουμε την σαφή πληροφορία, τη συγκεκριμένη μάλλον πληροφορία, ότι ο Ολυμπιακός έδεσε τον Χάμες μέχρι το 2024. Χωρίς πολλές λεπτομέρειες αυτή τη στιγμή, αυτό μπορούμε να πούμε, ότι ο Ολυμπιακός έδεσε τον Χάμες μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Οψιόν δεν είχε ο Ολυμπιακός ουσιαστικά, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων, τώρα χωρίς λεπτομέρειες, ναι, αυτή, εντάξει, τη φάση. Κάτι, προφανώς, ναι, το λέμε, θα πούμε κάποιες λεπτομέρειες κάποια στιγμή. Το θέμα είναι η είδηση αυτή, ότι ο Χάμες θα είναι παίκτης του Ολυμπιακού στο 24 και του χρόνου. Ναι. Ναι, τον έχει δέσει ο Ολυμπιακός, τον έδεσε ο Ολυμπιακός μέχρι το καλοκαίρι του 2024. Πολύ σημαντικό, δεν το συζητάμε τώρα. Ναι, το αναφέρω επειδή είχε γίνει κάποια συζήτηση, γίνονταν συζητήσεις το τελευταίο διάστημα κλπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια... Όπως φαίνεται και ο παίχτης του αρέσει εδώ, του αρέσει τον Ολυμπιακό. Ναι, το πιθανολογούμε με βάση τη διάθεση που βλέπουμε στα παιχνίδια. Ναι, ναι, γιατί βέβαια. Σωστά το επισημαίνεις, γιατί πολλές φορές, ξέρεις, έρχεται ένας παίχτης με ένα όνομα κλπ. Και βλέπεις ότι άλλα περίμενες και άλλα βλέπεις από αυτόν, είτε από πλευράς διάθεσης, ναι, είτε από πλευράς δυνατοτήτων. Για το συγκεκριμένο παίχτη, αυτό που λες πάντως είναι στο πολύ θετικό, δηλαδή περιμένεις να δώσεις κάποια πράγματα, αλλά νομίζω ότι τον έχεις δει, τον Χάμες, τον Ολυμπιακό, να δίνει, ναι, πολλά ήδη, δηλαδή, παρότι, γιατί πρέπει να συνυπολογίσουμε και το εξής, ότι είναι ένας παίχτης που βρίσκεται στην ομάδα 2 μήνες. Ναι, σωστά. 15 Σεπτεμβρίου υπέγραψε ο Χάμες. Γι' αυτό και δεν είχε δικαίωμα να πει και έχουμε 20 Νοεμβρίου τώρα. Είναι 2 μήνες μόλις. Γι' αυτό δεν είχε δικαίωμα, μπράβο, να παίξει και στην Ευρώπη. Και σε αυτό το διάστημα ήδη έχουμε δει να πετυχαίνει κάποια ωραία γκολ, να κάνει κάποιες ωραίες assist, αλλά και ξέχωρα από τα στατιστικά, που σίγουρα έχουν τη σημασία τους,
υπάρχει, βλέπεις ότι υπάρχει διάθεση. Σίγουρα. Ναι. Και ο κόσμος γουστάρει, γιατί πάντα το μετράει αυτό στον Ολυμπιακό. Να, μην, να είμαστε ρεαλιστές, δεν είναι ο Χάμες αυτή τη στιγμή που ξέραμε τέτοιο επίπεδο. Αλλά επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι είχε να παίξει 6 μήνες ποδόσφαιρο. Βέβαια. Και το άλλο θετικό επίσης είναι ότι είναι και 31, δεν έχουν πάρει τα χρόνια να πεις ότι... Ναι. Ήταν 6 μήνες εκτός δράσης. Είχε κάτι ένα τραυματισμό, κάτι είχε που δεν ήθελε να παίζει εκεί στο... Μετάνιωσε που πήγε στο Κατάρ που ήταν. Ναι. Και είχε να παίξει πάρα πολύ καιρό πραγματικά και... Κάθε παίχτης, όπως και να το κάνουμε, 6 μήνες είναι 6 μήνες. Και άμα ήταν κανονικός ο Χάμες, θα ήταν στην Μπάγερν και στη Ρεάλ όπως ήταν παλιά. Θα ήταν, άμα ήταν ο Χάμες. Στην Έβερτον τουλάχιστον. Όταν ήταν ο Χάμες, ναι, που ξέραμε στην Μπάγερν και στη Ρεάλ και στην Μπάγερν μετά, όπως το λέτε. Αλλά βλέπω εδώ πέρα δηλαδή ότι ο Χάμες έπαιζε στην Άλαρα Γιάν. Έπαιξε τελευταία φορά 1 Μαρτίου. Ναι, πολύ καιρό. Εντάξει. Και πρόσεξε, από τη 1 Μαρτίου και μετά, μέχρι που έφυγε, έπαιξε στην Άλλα Ραγιάν 20 λεπτά. Ναι. Στις 7 Σεπτεμβρίου. Ναι. Τα μόνα παιχνίδια που είχε, εθνική, και αυτά Μάρτιο τότε, με την εθνική του, ήταν για το προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα τελευταία προκριματικά, Κολομβία-Βολιβία 3-0, είχε παίξει 73 λεπτά και Βενεζουέλα Κολομβία 0-1 είχε παίξει 63 λεπτά, είχε βάλει το μοναδικό γκολ με ένα πέναλτι. Σκάρτα δύο μάτς δηλαδή σε διάστημα 6 και μηνών. Ναι, 6 μηνών. Ναι, και μετά έπαιξε το Σεπτέμβρη τότε που ο Ολυμπιακός πάλι με την εθνική μόνο, αλλά δύο φιλικά με την Κολομβία, με τη Γουατεμάλα και με το Μεξικό. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις αποφάσεις που θα λάβουν ο Μίτσελ με την διοίκηση, με τον Ανιγκό, το ποδοσφαιρικό τμήμα γενικά, για τους παίχτες που είναι να έρθουν και τους παίχτες που είναι να φύγουν. Mm. Έχουμε δώσει το στίγμα σε γενικές γραμμές, τι ο Ολυμπιακός ψάχνει και τι ο Ολυμπιακός θέλει να δώσει. Τώρα πρέπει να πάμε στο παρασύνθημα σιγά σιγά. Σωστά. Ναι, υπάρχουν ήδη κάποια, ξέρουμε ότι θα, ο Ολυμπιακός θέλει να λύσει τη συνεργασία του με αρκετούς παίκτες, μεταξύ των οποίων και με τον Μαρσέλο και με τον Βροσάλικο. Ξέρουμε ότι ο Ολυμπιακός εν πρώτη στοχεύει σε 4 παίκτες, σε 4 προσθήκες. Ξέρουμε ήδη ότι μέσα στην, σε πολύ ψηλό σημείο της λίστας του για τους εξτρέμινο Μαντσίνη, του Άρη. Περιμένουμε να δούμε τώρα που ξαναπιάνουν δουλειά, γιατί υπήρξε μια διακοπή πράγματι για όλους, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές, έφυγαν, πήγαν στις πατρίδες και λοιπά, και ο Μίτσελ και λοιπά. Οπότε έχω μια ερώτηση πάνω το Δευτέρα, ναι, πάνω. Από τις πιθανές μεταγραφές που θα γίνουν, θα προλάβει κάποιος την προετοιμασία στην Ισπανία, αυτή τη μήνυ προετοιμασία στην Ισπανία? Θα πάει δηλαδή με νέα πρόσωπα ο Ολυμπιακός στην Ισπανία? Είναι αυτό, σε 8 μέρες πάει ο Ολυμπιακός. Ναι, στην, ναι. Πρέπει μέσα στην εβδομάδα δηλαδή στην ουσία να σκληθεί. Θα πρέπει ή να είναι κάποιος παίχτης ελεύθερος ή ξέρω εγώ να λύσει το συμβόλαιο του άμεσα, ελεύθερος είναι ο Αρίας ας πούμε, του Κολομβιανός δεξιός μπακ, ή να λύσει άμεσα το συμβόλαιο του όπως μπορεί να το λύσει ο Ρόκο της Έλτσε, γιατί το έχει συμφωνήσει, ή να είναι, ξέρω εγώ, η περίπτωση του Μαντσίνη να τα βρει ο Ολυμπιακός άμεσα με τον Άρη και με τον παίχτη και να γίνει. Δεν είναι το πιο εύκολο, αλλά δεν μπορούμε και να ανταποκλείσουμε κάτι να συμβεί. Γιατί, επαναλαμβάνω, λέμε εμείς αυτά τα ονόματα, αλλά μεταγραφή υπάρχει μόνο όταν... δεν υπάρχει αυτή τη μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, να πούμε ότι πήρε τον τάδε παίχτη. Να, είναι ξεκάθαρο αυτό. Ωραία. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ. Είστε καλά. Γεια. Πάμε break.